Νέα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής του David Cameron στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και στην Πρωθυπουργία δημιουργεί η απρόσμενη κάθοδος του Michael Gove, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Boris Johnson. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και υπέρμαχος του Brexit ανακοίνωσε ευνηδιαστικά την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή του Πρωθυπουργού David Cameron. Ο Μπόρις είναι ένας εξαιρετικός και εντυπωσιακός άνθρωπος, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ικανός να χτίσει μια ομάδα και να παρέχει ενότητα. Για το λόγο αυτό, διστακτικά αλλά αποφασιστικά, είπα ότι από τη στιγμή που τάχθηκα εξ αρχής υπέρ του Brexit, πρέπει να διεκδικήσω την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. Αίσθηση πάντως έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του πρώην δημάρχου του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους μνηστήρες του πρωθυπουργικού θόκου, ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος. Ο ρόλος μου θα είναι να δώσω κάθε δυνατή υποστήριξη στην επόμενη ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, να διασφαλίσω ότι θα υλοποιηθεί η εντολή του λαού μέσα από το δημοψήφισμα και να προωθήσω την ατζέντα την οποία πιστεύω. Σε επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της προχώρησε και η Υπουργός Εσωτερικών Τερέζα Μέι, γνωστή στους Βρετανούς ως νέα Μάργαρετ Θάτσερ, αλλά και ο Στίβεν Κραμπ, ο Λίαμ Φόξ και η Αντρέα Λίνσομ.